Συνεργάτε και φίλοι αποδίδουν φόρο τιμή στον εκκλημπώντα διευθυντή τη νοσηλευτική μονάδα COVID-19 Νίκο Γραμματικόπουλο. Η τοπική κοινωνία τη Καλαμάτα έχει βυδιστεί στην θλίψη και το κλίμα, όπω ήταν λογικό στη συνέντευξη τύπου τη δίκηση, ήταν βαρύ. Είναι βαρύ το πλήγμα για το νοσοκομείο αλλά και για όλη την κοινωνία. Όλοι αναγνωρίζαμε και όλοι του αναγνώριζαν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του με την ασθενοκεντρική αξία, προσφέροντας στους ασθενείς, όχι μόνο με το επιστημονικό του κύρος, όχι μόνο με την θεραπεία του, αλλά και με την παρουσία δίπλα του και την ψυχολογική στήριξη που τους έδινε, φροντίζοντάς τους από τα πιο δύσκολα μέχρι και τα πιο απλά, ακόμα και για το φαγητό τους και για την υγιεινή τους καμιά φορά. Ο 54χρονος πνευμονολόγος συντατικολόγος βρέθηκε νεκρός στην περιοχή της Καζάρμας, όπου είχε πάει για κυνήγι. Οι οικοί του από το απόγευμα της Τρίτης δήλωσαν την εξαφάνισή του και ξεκίνησαν έρευνε για τον εντοπισμό του. Δυστυχώς ήταν νεκρός. Στο διάστημα αυτό της πανδημίας αναγκάστηκα να δώσω εντολές σε γιατρούς οι οποίοι δεν είχαν αυτή την ειδικότητα, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας ο COVID. Αυτός ο οποίος πρόθυμα ανταποκρίθηκε και έπεσε στη μάχη από την αρχή της ιστορίας αυτής ήταν ο κ. Δραματικόπουλος. Και αν κάποιος από όλου τους γιατρούς, όχι του νοσοκομείου, της Ελλάδος, η προσφορά του ιδιαίτερα τελευταία δύο χρόνια τη πανδημία ήταν καθοριστική όχι μόνο στην περίθαλψη των ασθενών, αλλά και στη δημιουργία τη μονάδα κορονοϊού σε κρίσιμες ώρες έλεγα σε άλλους γιατρούς πηγαίνετε να εξετάσετε τον ασθενή, να πάρετε ένα επίχρησμα. Όχι, δεν μπορούμε, φοβόμαστε. Ο γραμματικόπλος πήγαινε. Αυτό έχω να καταθέσω δημόσια. Άρα είναι ο μόνος που αξίζει το χειροκρότημα. Αναγνωρίζοντας την προσφορά του νοσηλευτική πτέρυγα COVID-19 του νοσοκομείου, θα μετονομαστεί σε Νίκος Γραμματικόπουλος, όπως αποφάσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Η απώλεια πρώτα απ' όλα για τον άνθρωπο, γιατί ο Γραμματικόπουλος πάνω απ' όλα ήταν ένας άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξεως. Άνθρωπος της προσφοράς, άνθρωπος της κοινωνίας, άνθρωπος με αγάπη και ενδιαφέρον για όλους τους ανθρώπους. Εκτιμάται πως ο θάνατος του προήλθε από ποθολογικά αίτια με το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας να έχει αποκλειστεί. Φως την ακριβή αιτία θανάτου θα δώσει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.